Εθνικός θαλάσσιος χώρος και εθνικός εναέριος χώρος δεν συμπίπτουν. Δηλαδή, πρακτικά, η Ελλάδα επεκτείνεται σε διαφορετικό σημείο στη θάλασσα από ότι στον αέρα. Αν, για παράδειγμα, μια ελληνική φρεγάτα πλέει 7 μίλια από τις ακτές μας, τότε ουσιαστικά είναι στα διεθνή ύδατα. Εάν από τη φρεγάτα αυτή απογειωθεί ένα ελικόπτερο, δεν θα είναι σε διεθνή εναέριο χώρο, αλλά σε ελληνικό εναέριο χώρο. Οι Τούρκοι αμφισβητούν τη δική μας άποψη ότι είναι εθνικός εναέριος χώρος η διαφορά μεταξύ των 6 και των 10. Αυτό το αμφισβητούν. Οι Τούρκοι οι ίδιοι έχουν εθνικό εναέριο χώρο και αγιαλίτιδα ζώνη 12 μίλια στην Μαύρη Θάλασσα και 12 μίλια στα νότια παραλία τους. Διατηρούν 6, αν μπορούσαν να τα κάνουν και 3 και 2, γιατί θεωρούν ότι το Αιγαίο είναι μια ειδική περίπτωση όπου δεν πρέπει, με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων που έχουμε κάθε δικαίωμα σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, δεν πρέπει το Αιγαίο να γίνει η ελληνική λίμνη. Πίσω από τους Τούρκους, πολύ φοβάμαι, κρύβονται και ορισμένοι φίλοι και σύμμαχοι. Και να τους αναφέρουμε, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, οι περισσότερες εμπορικές χώρες που έχουν εμπόριο και δεν θέλουν να δουν ουσιαστικά την περιοχή του Αιγαίου να κλείνει εντός εισαγωγικών και να γίνεται μια κλειστή ελληνική θάλασσα. Το FIR μιας χώρας είναι ο εναέριος χώρος και πέρα από τον εθνικό, όπου η χώρα έχει ευθύνη για την ασφάλεια των πτήσεων. Όποιο αεροπλάνο μπει στο FIR πρέπει να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Η Τουρκία συστηματικά στέλνει τα πολεμικά αεροσκάφη της στο ελληνικό FIR, αλλά και μέσα στη ζώνη από τα 6 έως τα 10 μίλια, υποστηρίζοντας πως ο ελληνικός εναέριος χώρος είναι μέχρι τα 6 μίλια. Όποιος λοιπόν δεν υποβάλει σχέδια πτήσεως θεωρείται άγνωστος, διατάσσεται η πολεμική αεροπορία να απογειωθεί για να τον αναγνωρίσει, να δει ποια είναι η ταυτότητά του. Και αν στην διαδικασία αυτή κάνει παραβίαση και του εθνικού εναέριου χώρου, τότε θα πρέπει να γίνει κανονική αναχέτηση και να οδηγηθεί αυτός εκτός εθνικού εναέριου χώρου και τελικά να αφήσει και το FIR Αθηνών. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν που δεν υποβάλλει σχέδιο πτήσεως, έχουμε μόνο μία παράβαση κανόνων εναερίου κυκλοφορίας, απαιτείται μόνο μία αναγνώριση των στοιχείων του, δηλαδή προκειμένου να γίνει μία διαμαρτυρία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να του γίνει μία αναχέτηση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τους διεθνείς νόμους, ώστε να τον οδηγήσεις εκτός από την περιοχή που παραβιάζει. Βέβαια, αυτά είναι τα τυπικά. Στην ελληνοτουρκική πραγματικότητα τώρα, οι ουσιαστικές πτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών έχουν να κάνουν με την επίδειξη ισχύως και αποφασιστικότητας της τουρκικής ηγεσίας να πιέσει την Ελλάδα ότι αυτά που απαιτεί στο Αιγαίο για την αλλαγή του status quo έχει τη δύναμη να τα κάνει, αν θέλετε να επιδείξει ότι έχει τη δύναμη να τα κάνει, μέσω της πολεμικής της αεροπορίας και καμιά φορά και με τον ναυτικό της. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό να γίνει, να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια διαπραγμάτευση και να γίνουν ορισμένοι συμβασμοί ένθεν και ένθεν, δηλαδή και από την τουρκική πλευρά και από τη δική μας, και αλλού ξέρω εγώ να πάμε προς τα 12, αλλού να είναι στα 10, αλλού στα 8. Αυτά είναι μερικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε και εμείς, και κυρίως δεν μπορούν να λυθούν μέσα από διάφορες κραυγές και διάφορους ειδικούς και μη από την τηλεόραση. Τώρα συζητείται, λέγεται με μεγάλη έμφαση, τουλάχιστον στην ειδική πλευρά, ότι υπάρχει μια ένταση στο Αιγαίο. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ένταση στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Παρόλο ότι υπήρχε αυτό το συμβάν, το τραγικό, το οποίο, αν θέλετε, στατιστικά κάποτε θα συνέβαινε, εφόσον συνεχώς γίνονται εικονικές αερομαχίες στον ενάριο χώρο του Αιγαίου, κάποτε θα συνέβαινε στατιστικά, και πραγματικά είναι απορίας άξιο το πόσο δεν συμβαίνει πιο συχνά. Οι πιλότοι είναι τόσο πειθαρχημένοι, είναι τόσο πολύ καλοί πλέον, γιατί και οι μεν και οι δε συνεχώς ασκούνται, είναι ένα θέμα άσκηση, αλλά βέβαια και επικίνδυνης
και πολύ ακριβής άσκησης και για τις δύο χώρες, αλλά εμάς μας αφορά η Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια, ότι θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις και παραδείγματος χάρη για το δεύτερο, θα πρέπει κάποτε να πάρουν απόφαση οι ελληνικές κυβερνήσεις και να ταυτίσουν. Εγώ δεν λέω πόσα θα είναι τα μίλια, αλλά τουλάχιστον να είναι τα ίδια στο νερό, στη θάλασσα, τα ίδια και στον αέρα. Εθνικά χωρικά ύδατα με εθνικό ενιαίο χώρο πρέπει να είναι το ίδιο πλέον. Διότι δεν συντρέχουν οι λόγοι του 1931 που επέβαλαν στην απόφαση του Βενιζέλου να έχει διαφορετικά χωρικά ύδατα και διαφορετικό ενιαίο χώρο. Τα σημερινά όπλα μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και από τα 15 και από τα 20 και από τα 30 και από τα 40 μίλια. Επομένως δεν έχει νόημα τα 10 ναυτικά μίλια έναντι των 6 στο νερό. Όμως η ουσία του πράγματος, κατά την άποψή μου, δεν είναι αν λύσουμε αυτά τα δύο τεχνικά προβλήματα. Η Τουρκία προβάλλει αυτά τα δύο τεχνικά προβλήματα σαν αιτιολογία των απότερων πολιτικών της σκοπών. Η έρευνα και η διάσωση στο Αιγαίο είναι μια διαδικασία που απαιτεί μικρούς χρόνους και μεγάλη προσπάθεια και οργάνωση. Παρά όμως τον καθαρά ανθρωπιστικό ρόλο που καλούνται να παίξουν η πολεμική αεροπορία και το λιμενικό σώμα, πολλές φορές ακόμα και αυτή η διάσωση γίνεται κομμάτι της μάχης σε αυτόν τον ακύρυχτο πόλεμο με τη γείτονα χώρα. Το 1996, λίγο πριν από την κρίση στα Ίμια, ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο είχε προσαράξει σε μία από τις βραχονισίδες. Ο καπετάνιος του πλοίου αρνήθηκε την ελληνική βοήθεια, λέγοντας απλώς πως είναι τουρκικό έδαφος. Μέσα από μία αθώα φαινομενικά σύγχυση ενός πολίτη, περάσαμε αργότερα στην παρολίγο πολεμική κρίση και την πολιτική των γκριζοζωνών. Στο πρόσφατο αεροπορικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή του Σμήναρχου Ηλιάκη, ο Τούρκος πιλότος αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο ελικόπτερο Πούμα, το οποίο έφτασε στο σημείο. Έτσι για την Ελλάδα, ακόμη και τα πληρώματα των σωστικών μέσων μοιραία μετατρέπονται σε προασπιστές και μιας εθνικής πολιτικής. Το Πούμα είναι το πιο σύγχρονο μέσο έρευνας και διάσωσης που διαθέτει η πολεμική αεροπορία και ένα από τα πιο σύγχρονα ελικόπτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Εμείς παίρνουμε το σήμα ότι υπάρχει κάπου κίνδυνος, κάνουμε τη σχεδίαση στο μέρος που είμαστε, που φυλάμε υπηρεσία, παίρνουμε τους χάρτες, παίρνουμε όλες τις πληροφορίες όσο αφορά τον καιρό, το περιστατικό και διάφορες άλλες πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν στην αποστολή και εντός ετοιμότητας που βρισκόμαστε της μισής ώρας ή των 15 λεπτών ανάλογα αν πετάει η πολεμική αεροπορία, απογειωνόμαστε στον χρόνο μας και πιο νωρίς περισσότερες φορές. Πάνω απ' όλα προέχει η ανθρώπινη ζωή και σαφώς η αεροπορία, εφόσον είμαστε μέσα στο ελληνικό FIR, έχουμε την αποκλειστικότητα της έρευνας και της διάσωσης. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι, να μειώνουμε τους χρόνους μας όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε, ώστε να φτάνουμε πρώτοι στο σημείο του περιστατικού. Φοράω καταρχήν κάποιο γυλαίκο, χάρνες λέγεται, το οποίο έχει ένα κρίκο πάνω, τον οποίο το συνδέουμε στον ειδικό κρίκο του ελικοπτέρου. Αυτό εδώ είναι το κολάρο διάσωσης που χρησιμοποιούμε για να πιάσουμε τον εκάστοτε άνθρωπο που κινδυνεύει, είτε από θάλασσα είτε από βουνό, και να τον ανασύρουμε πάνω στο ελικόπτερο. Χθες οι συνάδελφοί σου πήγαν να σώσουν έναν πιλότο Τούρκο. Ο οποίος, όχι μόνο έναν πιλότο Τούρκο, έναν πιλότο Τούρκο που ήταν και υπεύθυνος για το ότι σκοτώθηκε ένας δικός μας. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ότι μόνο και μόνο σαν άνθρωπος, αν το σκεφτείτε, εμείς έπρεπε να ήμασταν εκεί και να διασώσαμε το συγκεκριμένο χειριστή. Έχει μια σημασία ότι πρέπει να είσαι πρώτος. Ναι, νομίζω πως έχει. Γιατί πιστεύω ότι λόγω του επεκτατισμού της Τουρκίας έχουν ανάγκη να πάνε πριν από εμάς για να αποδείξουν άλλα πράγματα. Οπότε και ο δικός ρόλος είναι να πάω γρήγορα και να κάνω τη διάσωση πριν από αυτούς. Δεν έχει σημασία. Για μας δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε, ξέρουμε ότι μέσα στο FIR το δικό μας πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι, όποιος και αν είναι αυτός, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Αμερικανός, πρέπει να τον σώσουμε. Δεν υπάρχει για μας αντιπαλότητα.